Χριστοφούλη, κομματική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας στην Ήπειρο εν ώψη της επίσκεψης Κώστα Καραμανλή και το προσυνέδριο της Κυριακής. Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Ήπειρο από το Σάββατο. Από το Σάββατο θα βρίσκεται στην Ήπειρο ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Την Παρασκευή πραγματοποιεί ομιλία στην Κέρκυρα και έτσι το Σάββατο θα μεταβεί στην Ιγουμενίτσα όπου θα επισκεφθεί το νέο λιμάνι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει την Εγνατία Οδό, επιθεωρώντας και τις εργασίες που εκτελούνται. Το απόγευμα του Σαββάτου θα χαιρετήσει τις εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα διεξάγονται στα Γιάννενα από την Παρασκευή. Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί την Κυριακή και έχει ως θέμα τα έργα υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Λευτέρη Ζαγορίτη. Η κεντρική ομιλία θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα μιλήσει και ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς. Το στίγμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και τι αυτή σηματοδοτεί για την Ήπειρο επισημαίνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Η Ήπειρος, από ό,τι όλοι γνωρίζουμε, ήταν στερημένη σε μεγάλες υποδομές, σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευθύς με την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης προχώρησε όσο όφιλε να πράξει στα πλαίσια των προγραμματικών της δεσμεύσεων στην ολοκλήρωση έργων υποδομής, αναφέρομαι στην Εγνατία, στην οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν την παραλάβαμε στο τμήμα της Ήπειρου δεν είχαν γίνει παρά ορισμένα χιλιόμετρα ασφάλτου. Προχωρήσαμε με ταχύς ρυθμούς, είναι ένα πολύ μεγάλο όσο και δύσκολο έργο. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο ολοκλήρωσης του πολύ σημαντικού για την ανάπτυξη της περιοχής μας έργου.